Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Η πρώτη Πέμπτη μετά το Πάσχα και φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να είναι μια γιορταστική Πέμπτη, μια αφορμή για περισυλλογή, μια αφορμή για κατάλογο όλων των λαθών που ενδεχομένως γίναν μέσα στο Πάσχα. Και όταν λέω λαθών, δεν εννοώ οποιοδήποτε είδους λάθη, εννοώ διατροφικά λάθη, γιατί όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή μας, είχαμε πρόθεση και το αποδείξαμε δε όντως να φάμε καλά μετά από την νηστεία το αρνάκι μας, τα αυγουλάκια μας, καθότι το απαιτούν τα ελληνικά μας έθιμα. Άλλο αν εμείς αποδείξαμε ότι όλα αυτά είναι βλαβερά και θα πρέπει να αποφεύγονται, πλην όμως πιστεύω ότι όλοι υποπέσαμε λίγο ή πολύ σε παρόμοιου είδους αμαρτήματα. Έτσι λοιπόν, αφιερώσαμε την σημερινή μας εκπομπή, όπως είπα, την πρώτη μετά το Πάσχα, σε διορθωτικές λύσεις, σε καταστάσεις που όλες και όλοι μας έχουμε βρεθεί τώρα, δηλαδή να μην μας χωράνε κάποια ρούχα, να αισθανόμαστε κάποια δυσφορία από όλα αυτά που καταναλώσαμε. Χοληστερίνη, πιστεύω, θα χτύπησε κόκκινο και τα συναφή. Και βεβαίως, ποιον άλλον θα είχαμε μαζί μας παρά τους δύο ειδικούς, τον διατροφολόγο μας και τον φαρμακοποιό και όχι μόνον της εκπομπής μας, Παναγιώτης Ανεμογιάννης, διατροφολόγος, διαιτολόγος, ειρηδολόγος. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Είστε καλά? Περάσατε όμορφα το Πάσχα? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Κύριε Λάμπρου, καλησπέρα σας κι εσείς. Χρόνια πολλά σε εσάς. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Πιστεύω ότι οι αμφότεροι ηρεμήσατε, έτσι δεν είναι? Τώρα το Πάσχα, σίγουρα δεν σας ρωτώ, δεν κάνατε κρεπάλι με κρέατα κτλ. Εσείς απέχετε από αυτά, δεν είναι? Φυσιολογικά. Τι εννοείτε? Φυσιολογικά. Υπονοείτε κάτι? Μία μερίδα. Αφάγατε μία μεριδούλα, εσείς κύριε Λάμπρου? Εγώ μία φυσιολογική κρεπάλι. Φυσιολογική και κρεπάλι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να συνταυτιστούν. Ναι, επειδή έχουμε δικαίωμα και στην απόλαυση, ναι, και στην χαρά που μας δίνει η τροφή, ναι, όταν γίνεται μια, δυο, τρεις φορές το χρόνο και παραπάνω, δεν έχει τόσο σημασία. Α, δηλαδή ακολουθούμε αυτό το λεχθέν από τους Γάλλους, ο καλύτερος τρόπος να αντισταθεί σε έναν πειρασμό είναι να ενδώσεις. Εσείς μας λέτε λοιπόν ενδώστε, αλλά με μέτρο. Κάπως έτσι. Το μέτρο είναι ακίνδυνο. Ακίνδυνο το μέτρο. Ο Ιπποκράτης έλεγε πάνε το πολύ τη φύση πολέμιον. Εντάξει. Α, ωραίο και αυτό. Αλλά όχι για πολλές φορές. Α. Όταν λέμε λοιπόν ότι φάγατε λίγο, δηλαδή δοκιμάσατε και αρνάκι, δοκιμάσατε και αυγουλάκια. Όλα αυτά. Κουλουράκια, φαντάζομαι, που ερέχουν και ζάχαρη. Οι ακραίες αυτές μορφές φυτοφαγίας, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ναι, δημιουργούν μία νεύρωση η οποία είναι χειρότερη από το κρέας. Έτσι, βέβαια. Νεύρωση. Η άποψή μου είναι αυτή. Ναι, ναι. Επειδή ασχολούμαι 20 χρόνια με αυτό και έχω γνωρίσει όλους τους φυτοφάγους της Αθήνας. Είναι ψυχολογικά άρρωστοι. Όχι επειδή οι άλλοι τρώνε κρέας και αυτοί, ας πούμε, μπορεί να είναι πιο ήρεμοι και αυτά. Είναι. Πώς να τα πω τώρα. Γιατί οι δύο λεπτά αυτό που λέτε είναι τώρα με ανάβεται για κουβέντα. Δηλαδή, ναι, για ποιον λόγο να έχουμε νεύρωση όταν τρώμε μόνο χόρτα. Χορτάρια, χορταρικά, όχι χόρτα. Είναι. Όχι, κοιτάξτε. Συνήθως αυτοί που είναι φυτοφάγοι καταναλώνουν πάρα πολύ σιτάρι. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ένα θέμα που θα έλεγα μετά από λίγο, αλλά με προλάβατε. Mm. Λοιπόν, με τις νηστείες, τώρα 40 μέρες που γίνανε, ο πολλής κόσμος έτρωγε προϊόντα από σιτάρι, μακάρονια, ψωμιά, διάφορα, έτσι, για να χορτάσει. Και με αυτόν τον τρόπο της διατροφής, τέλος πάντων, εντείνονται κάποια προβλήματα, η δυσαπορρόφηση του εντέρου. Δηλαδή, που είναι και η βάση μας καλό σε κάθε εκπομπή. Ξεκινάμε, ναι, πάντα, είδατε, από αυτό, ναι, το θέμα. Ναι. Αν δεν είναι εντάξει το έντερο, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ναι, το σιτάρι όμως τι πρόβλημα έχει? Το σιτάρι είναι υβρίδιο. Είναι μια μορφή διασταύρωσης με διάφορες ποικιλίες σιταριού. Mm-hmm. Και δημιουργεί προβλήματα στο έντερο. Δημιουργεί βλένα, δημιουργεί δυσαπορρόφηση. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινούν τα πιο πολλά πράγματα. Με όποια μορφή και αν το λάβουμε. Με όποια μορφή, ή σαν μακαρόνι, ή σαν φύλλο σε πίτα, σαν παξιμάδι, φρυγανιά, με όποια μορφή και αν το λάβουμε. Σκέφτηκα δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χορτοφάγοι, απέχουν από το κρέας, δηλαδή είναι φανατικοί υπέρ της υγιεινής διατροφής και των λοιπών, και τρώνε σιτάρι το οποίο το βράζουν σαν τα κόλυβα που λέμε εμείς, κάτι αντίστοιχο, έτσι το βράζουν και το τρώνε με τέτοιους, ναι, τρόπους. Ακόμη και αυτό βράζει. Όσο και αγνή μορφή να είναι το σιτάρι, να το φάει, και μόνο να το φάει σκέτο, δεν, ναι, έχει σημασία. Έχει σημασία ο σπόρος. Μάλιστα. Ποικιλία του σπόρου. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υγιής σπόρος έτσι όπως μας το λέτε? Υπάρχει, αλλά καλλιεργείται μεμονωμένα και πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Εσείς στα καταστήματά σας διαθέτετε έναν ειδικό
σπόρο σταριού που μπορεί άφοβα κανείς να τον χρησιμοποιήσει, ναι. Αν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι, έχουμε μη μεταλλαγμένες ποικιλίες, μη, όχι υβρίδια. Mm, όχι μόνο στο στάρι, και σε αυτό άλλα είναι βεβαιωμένο δηλαδή, κυρία Νεμή. Βεβαιωμένο, ναι. Βέβαια. Υπάρχει τράπεζα σπόρων, ναι. Υπάρχει μια ομάδα βιοκαλλιεργητών που καλλιεργούν μόνο ντόπιες ποικιλίες οι οποίες δεν έχουν επιρρεχθεί. Μπορεί δηλαδή μια νοικοκυρά να έρθει και να πάρει από εσάς αλεύρι από τέτοιο σιτάρι, υπάρχει αλεύρι αντίστοιχο. Βέβαια, υπάρχει αλεύρι. Για να ζυμώσει και... μόνη της ψωμί. Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον. Και ψωμί υπάρχει από αυτό το αλεύρι. Έτοιμο το οποίο διατίθεται στο κατάστημα. Έτοιμο, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και επί τη ευκαιρία, ας θυμίσουμε και το τηλέφωνο, όπου μπορείτε να βρείτε και να πάρετε πληροφορίες και από τους δύο κυρίους, 210 φίλοι μου, 38 22 426, 38 22 426, και έρχομαι στον κύριο Λάμπρου να τον βάλω τώρα στην παρέα μας και με ενεργό ρόλο πλέον να μας αποδείξει γιατί χρειαζόμαστε αποτοξίνωση μετά από όλη αυτή την κρεπάλη όπου όλοι μας έχουμε ένα μέρος συμμετοχής, όλοι έχουμε κάνει τα αμαρτήματά μας μέσα στην Κυριακή του Πάσχα κυρίως και το Μεγάλο Σάββατο κτλ. Μαγειρίτσες, σηκώτια, τσιγαρισμένα, αρνάκι οβελίας. Τώρα γλύφεστε από γεύση ή γλύφεστε για να προετοιμαστείτε να μας καταδικάσετε. Να σας πω, και μόνο οι παθήσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα τις ημέρες του Πάσχα αυξάνονται κατά 30%. Αρχίζουμε από τόμος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρίξουμε μόνο μεγάλη σημασία μόνο στο Πάσχα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γιατί υπάρχουν συνοδά συμπτώματα της τοξίνωσης που περνάνε παρατήρητα και δεν τα συνδέει και κανείς. Δηλαδή, σύνδρομα χρόνιας κόπωσης, άσθημα, αλλεργίες, κακή ποιότητα νυχιών, πονοκέφαλη, σκασμένα χείλη, προβλήματα δερματικά, αϊπνίες, όλα αυτά συνδέονται και με την τοξίνωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπει μια γυναίκα ότι σπάνε τα νύχια της, μπορεί να είναι λόγω τοξίνωσης. Βεβαίως, και επειδή τα νύχια συνδέονται με το ύπαρ, είναι άμεσα συνδεδεμένα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν έλλειψη βιταμινών, έλλειψη ασβεστίου κλπ. Είναι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην κακή ποιότητα των νυχιών. Uh-huh. Αλλά γενικώς όμως εστιαζόμαστε στο ύπαρ όταν Μάλιστα. έχουμε κακή ποιότητα. Έτσι. Έχουν, ή είναι πολύ εύθραυστα και σπάζουν, ναι. ή είναι πολύ μαλακά. Έχει να κάνει με το σηκώτι αυτό. Ναι, κυρίως. Σοβαρά. Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξανακούσει. Φέρνω τόσο κόσμο εδώ, τόσους επιστήμονες, τόσους ειδικούς, αλλά ποτέ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Βέβαια. Ναι, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τα νύχια τους και με τα μαλλιά τους. Ναι. Άλλος παράγοντας, εκτός από τις τροφές που μας τοξινώνει, τα έχουμε συζητήσει, αλλά εντάχει θα τα περάσουμε. Να τα ξαναπούμε. Είναι τα φάρμακα. Mm-hmm. Π.χ. η ασπιρίνη κατεβάζει πάρα πολύ τη βιταμίνη C. Τα αντιβιωτικά καταστρέφουν τη χλωρίδα του εντέρου. Τα αντιόξενα, αυτό είναι, είναι γνωστό για χρόνια ναι. τώρα. Ναι. Τα αντιόξενα που έχουν οξείδιο του αργύλου μέσα. Όπως για παράδειγμα. Ένα αντιόξινο. Ένα αντιόξινο, έτσι. Δεν θα ήθελα να αναφέρω μια εμπορική συσκευασία. Για να μην. Ναι, για να μην γίνει διαφήμιση. Ναι. Αλλά πώς θα ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτό που εννοείται. Αυτό που παίρνει καμιά φορά κάποιος όταν έχει υπερχλωριδρία, κάψιμο. Καούρες πλέον. Ένα φαράκο που είναι για το στομάχι, υπονοείται λοιπόν, ναι, το οποίο είναι και γνωστό. Και έχει οξείδια του αργύλου μέσα. Ευθύνεται για το Αλτσχάιμερ. Γιατί ο άργυλος έχει αποδειχθεί πια ότι καταλήγει σε. Μεγάλη επιβάρυνση του αργύλου καταλήγει σε Αλτσχάιμερ. Τι λέτε. Αυτά όσον αφορά από τα φάρμακα. Το αλκοόλ επίσης καταστρέφει βιταμίνες, B, C κλπ. Ο καφές mm-hmm. έχει βρεθεί ότι. Δημιουργεί διαβήτη. Πάνω από 5 καφέδες την ημέρα, ναι. όσοι πίνουν. Όχι, είναι με έναν καφέ 30%, με 2,60% και 3,90% πιθανότητα για διαβήτη. Ναι. Τι λέτε. Και για έμφραγμα μυοκαρδίου, πάνω από 5 καφές αυξάνει την πιθανότητα κατά 50%. Εκτός των άλλων. Ναι. Ότι προκαλεί αφυδάτωση. Μόνο ένας καφές για να πληρώσει την απώλεια ηλεκτρολιτών, ένας καφές πρέπει να συμπληρώνεται από 1,5 σκοτήρι νερό. Δηλαδή, όσοι πίνουν 5 καφέδες την ημέρα,